Σε έναν διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τον ξέρουμε, ο πολεμικός ανταποκριτής Σωτήρης Δανέζης έγινε ο οικοδεσπότης της τρίτης ατομικής του έκθεσης στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. Αυτό που προσπαθήσαμε ήταν να εντοπίσουμε εκείνες τις φωτογραφίες στο αρχείο μου που θα μπορούσαν να σταθούν μακριά από τα γεγονότα, απομονωμένες από τα γεγονότα και τις ειδήσεις που αποτυπώνουν και θα μπορούσαν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να αφηγηθούν μια τελείως διαφορετική ιστορία εξ αρχής. Το νέο καλλιτεχνικό εγχείρημα του Σωτήρη Δανέζη περιλαμβάνει περισσότερα από 300 φωτογραφικά έργα, εγκαταστάσεις, προβολές και στιγμιότυπα από τα ντοκιμαντέρ κατά τη διάρκεια των δημοσιογραφικών αποστολών σε περισσότερες από 80 χώρες του κόσμου τα τελευταία 25 χρόνια. Η έκθεση έχει διαρθρωθεί σε 14 ενότητες και έχει τρεις διαφορετικές τομείς, τη σταθερή εικόνα, δηλαδή εικόνες από το φωτογραφικό μέσο, κινούμενη εικόνα, επιλογή από τα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει και προσωπικά αντικείμενα. Ζούμε σε μια εποχή που οι φωτογραφίες αυτές ίσως αποτελούν έμπνευση και πηξίδα για να πάρουμε, να βρούμε το σωστό δρόμο. Για πρώτη φορά στην έκθεση αυτή, σε ειδικό χώρο βρίσκονται και αντικείμενα τα οποία ο δημοσιογράφος έφερε μαζί του από όλον τον κόσμο ως ενθύμια των αποστολών του. Μας πήρε λοιπόν αρκετό καιρό να συνθέσουμε τη σημερινή έκθεση, περίπου 1,5 χρόνο. Στα εγγένεια παρευρέθηκαν φίλοι του πολεμικού ανταποκριτή, καλλιτέχνες και πολιτικοί. Ξέρετε, το Σωτήρι είχε κάποιες δύσκολες αποστολές, πολεμικές ανταποκρίσεις, φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, αυτή τη φορά η έκθεση είναι και επίκαιρη. Γιατί έχουμε ένα πόλεμο πολύ κοντά μας. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 29 Μαΐου και θα είναι καθημερινά ανοιχτή από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 έως τις 8 το βράδυ.